Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αρχή του τέλους για την γυναίκα από την κατοχή εντολών Καρνανίας ξεκίνησε την 5η στις 4 Ιανουαρίου, όταν βρισκόταν στην Αθήνα παρέα με τον σύντροφό της γιατρό, με τον οποίο διατηρούσε παράνομη σχέση τα τελευταία 4 χρόνια. Εκείνο το βράδυ, και ενώ βρισκόταν μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο, σε απόμερο μέρος, στέλνει γραπτό μήνυμα από το κινητό της τηλέφωνο σε εκείνο της γυναίκας του γιατρού μέσω της εφαρμογής Viber. Ένα μακροσκελές μήνυμα, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες της περιέγραφε τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, τον οποίο είχε ερωτευτεί παράφορα. Της αποκάλυπτε πως η σχέση τους κρατούσε τουλάχιστον 4 χρόνια και πως το γνώριζαν όλοι στο Αγρίνιο. Της επισήμανε πως δεν ήταν μία απλή σχέση, αλλά μία σχέση έρωτα και πάθους και πως ήθελε να τον παντρευτεί. Η 44χρονη στο μήνυμά της καλούσε τη γυναίκα του γιατρού να αποδεχθεί αυτή την παράνομη σχέση και να χωρίσει από τον άντρα της, ώστε εκείνη και ο γιατρός να μπορέσουν να παντρευτούν. Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, η μέρα που η 44χρονη εξαφανίστηκε, τηλεφώνησε πάρα πολλές φορές στο γιατρό, αλλά εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις. Ένα γράπτο μήνυμα στο τηλέφωνο του από το τηλέφωνο της Ειρήνης Λαγούδη προκαλεί αγωνία. Σε αγάπησα. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Το κινητό μου θα το πετάξω για να μην το βρει κανείς. Πάντα θα σε αγαπώ, θα τα πούμε στην άλλη ζωή.